Γιώργο, πρόεδρος της Ακαδημίας του Ομίλου. Τι λες? Τώρα είναι να μιλήσει μετά. Μετά. Κάτσε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο. Είσαστε live στο Spare Fishing Magazine. Αυτά είναι στο φίλο μου τον Γιώργο. Ναι. Χαιρετισμού. Τα ψάρια που θα τα βάζουμε, καταρχάς όταν θα διεκδικούνται, θα ρίχνουμε πάνω. Μετά θα έρχονται οι ορατοποιητές, τα πιάνια θα φωτογραφίζονται και μετά πού θα πηγαίνουν? Σε ψυγεία. Μέσα στα ψυγεία και θα τα φτιάξουμε εμείς για να δώσουμε. Ωραία, άρα θα τα βάζουμε σε ψυγεία μέσα. Σε ψυγεία μέσα. Τώρα όμως δεν είναι άδεια. Όχι. Θα τα γίνει πιθανά. Δεν χρειάζεται τραπέζι. Εσείς ό,τι θέλετε. Θα γράφουν τα νεύματα, επειδή όπως καταλαβαίνω θα έχει suspense,
από ό,τι έχω καταλάβει και έχω δει. Όποιος έχει αμφιβολία για το αν πρέπει να ξαναζυγίσουμε ένα ψάρι ή όχι, να το λέει. Δεν θα σε κοντάρω κι εγώ. Θα τα προσέχω κι εγώ αυτά και θα ψάχνω και τα στόματα αν έχουν πάγους ή κάτι άλλο και να υπάρχει ισονομία στο ζύγι του. Γιατί βλέπω ότι είπαμε θα γίνει τέτοιο. Έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω. Το ζύγισμα θα ξεκινήσει με κλήρωση. Έχω γράψει 10 χαρτάκια, θα τραβάω ένα από την τσέπη μου. Θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 2 που είναι η ομάδα του ή μάλλον ο αθλητής Τζουμάκας. Εντάξει. Άγγελε, θα βάλω το Τζουμάκα, μπορεί να έχετε λίγο πιο εδώ, γιατί το έχουμε κάνει στο περιοδικό, το Σπέρα Στίξ είναι live. Πώς θέλετε. Εδώ, εδώ. Στο Σπέρα Στίξ το περιοδικό είναι live. Να, ή από εκεί για να το βλέπουνε, γιατί με πήρε πολύ χρόνο τηλέφωνο. Γιώργο, Γιώργο, βάζετε τα μέσα. Να γεμίσουμε τα ψυγεία με τα ψάρια. Ναι, εννοείται. Τώρα. Ένα 135.
Λεοντόψαρο. Α. Περίμενε να σταματήσει να φυσάει. Κάτσε, μπορεί να διαφωνεί κανείς, παιδιά, δεν ξέρω γιατί παίζει σίγουρα σιγά μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι, δεν θέλω τώρα. Όπα, όπα. Δεν πειράζει. Καλά, μην το κάνεις αυτό, πάτα το μηδέν, Γιώργο. Εντάξει, ρε φίλε. Είναι, επειδή είναι στο κέντρο. Τώρα ήταν μείον 5. Όταν το βάλεις. Τώρα γράψει 685, τι να κάνει. Συγγνώμη. Σήκωσε το τσάρι να δούμε αν γράψει μείον. Ωραία, ξανακούπησε το τώρα. Κάνει ένα μείον 5 εκεί πέρα, εντάξει, τώρα 685. 5.50. Στο ψυγείο. Νικό. Πάμε στον επόμενο. Μια ώρα.
Δεν διορθώνεται αυτό, εκεί είναι πάντα. Θα βάλουμε εσύ πέντε. Ένα 810. Ένα 815 και δεν μετράει. Ένα 85 δεν γράφονται. Εγώ το βάζω. Ότι να γεμίζω με ψυγείο να μένει κάποιο άδειο. Είναι
Πες την αυτά, έτσι.
Αφού δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε. Number one. Το νούμερο ένα είναι ο Γιάνκος. Γιάνκος είσαι εδώ. Μανώλη Γιάνκος. Κάνετε λίγο αριστερά γιατί εδώ μιλάει στο περιοχικό του τάφου. Πόσο είναι η ποινή για τη στήρα? Τα δύο τρίτα. Ναι, ναι. Ένα 300 κάτι. Ένα
Έλα, πες μαμά να έρθει. Βλέπω, βλέπω, βλέπω. Εντάξει. Δώσε, δώσε. Σπυρίδα 9060. Βάζουνε εμένα γιατί έχω μακριά χέρια, ξέρεις. Σκιώδω, σκιώδω. Μπράβο, Ιώση. Ο παππούς.
Σαργός. 4.50. Σαργός 4.55. Σαργός 5.85. 5.85. Πάμε.
Αλλά είναι το θέλω. Ο ψηλός δεν μπαίνει και εσύ ασύλλογη.
Το 9 είναι ο Πατεράκης ο Δημήτρης. Το 9 ήταν ο Πατεράκης, ο Δημήτρης δεν έχει άλλη έμπα τα παιδιά, οπότε προχωράμε. Εσείς οι μεγαλύτερα πάσα. Πήγα μαζί μου, εγώ ήταν ο Δημήτρης. Το 7 είναι ο Ξανθάκης. Ξανθάκης. Σαργός, 4, 4,85 και 4,90 να του το βάλαμε. Δεν γίνεται. Με πετράει από το τρόπο. Κάτσε μισό λεπτά γιατί είναι το μείον αυτό που κάνει το μείον 5. Οπότε βάλε στο παιδί 4,90. Αυτό θα απαντήσει ο Ζυγιός λογικά. Αλλά δεν θα πετράει. Βάλε 4,10. Βάλε 4,55. Βάλε 5,40. Σαργός. Βάλε Σαργό 4,10. Εσύ είσαι τους κερδισμένους στα όρια. 4,30 Σαργός. Ρε φίλε, τι κάνεις, παίξε λότο. 4,10. Μην το λες, πεσένα που με μπλέξει εδώ. Δεν μετράει. 3,50. Αυτός πόσο ξέρει. Ήταν ο Βενιαμίνης της οικογένειας. Είναι 6,85. 6,90. Δεν κάνω διάφορα. 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 Δεν κάνω διάφορα.
Μικρό Δεν μετράει, είναι ένα 8,80
Είναι δύσκολο, γι' αυτό λέω. Λεοντόψαρο, 4.80 βάλε. Όσο θα πάρει. 4.75. Θα να βάλω τη σφυρίδα. Σφυρίδα. Βγάλε μας τα παγάλια από τα βράδια. Και εσύ βρούτε. Έπρεπε να ακούσε, ναι. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Παπούλο. Μπράβο ρε Παπούλο. Αγγελή, καλή οντρόφτα ρε πρέπει να γράψα. Το μάτι θα πω, το μάτι θα πω. Μετακινήσεις αύριο θα είναι πιο δύσκολες, αλλά σημεία για να ψαρέψουμε επίνεμα υπάρχουν πιο πολλά από σήμερα. Εντάξει, θα το... επίνεμα. Θα το λάβουμε υπόψη να το που λες. Επίσης, απλά θα περιμένουμε ότι θα ξαναδούμε καιρό
θα δούμε και το πρωί. Το πρωί εμείς 8 η ώρα θα είμαστε εδώ. Ένα σκάφος θα βγει μέχρι εκεί να δει τι γίνεται, το Τσιγκανόκαστρο και μετά. Μέχρι το Τίνο. Ή από το Τίνο μπορεί. Ναι, θα δούμε, θα φανεί ο καιρός της γέννης. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε τα νεότερα αύριο το πρωί. Δεν προεξοπλούμε τίποτα. Να είστε συντονισμένοι και με τους πίτες ασφαλείας σας. Δηλαδή δεν λέμε από σήμερα. Έχουμε τους ίδιους με αύριο. Όχι τους ίδιους. Οι ίδιοι που ήταν, απλά θα πάνε από το σας έλεγα θα πάει σε κάποιον άλλο. Έτσι. Και... άρα το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα 8 η ώρα πάλι. Ναι, θα δούμε και από το βράδυ, θα καταλάβουμε τι θα γίνει ούτως ή άλλως. Αν δούμε... εντάξει, εμείς από την Επιτροπή θα είμαστε εδώ σίγουρα. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε. Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν θα δούμε το βράδυ ότι ο καιρός θα είναι πολύ άσχημος αύριο, εντάξει, το λογικό θα είναι να μην γίνει ο αγώνας. Τώρα εσείς θα σας ενημερώσουμε, ας πούμε, αργότερα, τηλεφωνικά, και θα... αν θα είστε εδώ κανονικά το πρωί ή όχι. Το λογικό είναι να είμαστε όλοι εδώ. Αλλά τώρα θα το δούμε αργότερα. Άσε να κυλήσει λίγο τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Το γύρισμα τελείωσε. Μπράβο. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τα τηλέφωνα όλων των αθλητών, θα τους ενημερώσουμε. Θα οριστεί κάποια ώρα που θα γίνει η απονομή. Αύριο, αυτό το σενάριο, αν σε περίπτωση δεν γίνει ο αγώνας, τι ώρα θα πρέπει να είναι για τις απονομές. Ωραία, θα μιλήσουμε και με τους αθλητές να δούμε τι τους εξυπηρετεί και αυτούς και θα ορίσουμε μια ώρα. Δηλαδή, μπορεί, αν κανονικά το ζήτημα ήταν να γίνει αύριο στις 5, μπορεί, ξέρω εγώ, να το κάνουμε στις 4 ή στις 3. Ή μπορεί να το κάνουμε και το πρωί, αν θέλει κάποιο. Ωραία, το κάνουμε. Αν δεν γίνει ο αγώνας, θα το κάνουμε 10-11 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Θα το συζητήσουμε το βράδυ. Ναι, έχουμε. Θα τα συζητήσουμε. Ναι, το βράδυ μαζί δεν θα είμαστε. Θα το συζητήσουμε το βράδυ. Θα γίνει. Εννοείται. Εντάξει, θα πείσουμε έτσι. Ναι, οπότε καλό είναι να το κάνουμε, αν λέμε τώρα δεν γίνει αγώνας, θα μπορούσε να γίνει μια πρωινή ώρα, να είναι και ελεύθερη μετά ο καθένας, να προετοιμαστεί καλύτερα, να ξεκουραστεί. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι άλλο, έχει καμιά απορία?